Ήταν και μάλλον μια αφορμή αυτό να ασχοληθείς με την παιδική ψυχολογία. Ναι, μέσα ναι. από τη δική σου ζωή να πεις ότι δεν υπάρχουν στην ουσία προβλήματα και ότι όλα τα αφήνουμε πίσω μας. Ήταν μια όθηση πολύ δυνατή. Ήταν ένα στίγμα για μένα να σπουδάσω ψυχολογία, να βοηθήσω και άλλα παιδιά που έχουν παρόμοια προβλήματα. Πιστεύω ότι το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Αρκεί να το βοηθήσει που να εξελιχθεί με αυτό που έχει και όχι με αυτό που δεν έχει. Επειδή πολλοί πιστεύουν ότι τα παιδιά με την οποιαδήποτε αναπηρία δεν έχουν. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεικνύεις ότι μόνο έχεις. Αυτή τη φωνή που εσύ έχεις σου δίνει τη δυνατότητα να την περάσεις στον κόσμο. Κοίταξε, Παναγιώτη μου. Ο κάθε άνθρωπος είναι με τις δικές του ιδιότητες και ιδιοσυγκρασίες. Σαφώς και παίζει ρόλο το βίωμα που έχει ο καθένας μας. Γεννήθηκα με αυτό το πρόβλημα που στην αρχή το αντιμετώπισα πρόβλημα. Μετά όμως κατάλαβα ότι είναι μια πολύ δυνατή, ένα πολύ δυνατό στοιχείο το οποίο με βοήθησε να καταλάβω αρκετά πράγματα και είμαι ευγνώμων γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι με πλησιάζουν κάνουμε παρέα, πηγαίνουμε έξω και όλες αυτές οι συναναστροφές με έχουν βοηθήσει αρκετά.